Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να μπούμε σε ένα μουσικό κλίμα και σε ένα μουσικό δρόμο, καθώς σήμερα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Μουσικής και φιλοξενούμε την κυρία Πολύμνια Κοτσόνη, εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Κυρία Κοτσόνη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από εμάς. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Παγκόσμια ημέρα μουσικής και θέλω ένα πρώτο σχόλιο, τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν στο ευρύ κοινό μέσα από τον συγκεκριμένο σημερινό εορτασμό. Ποια μπορεί να είναι? Αρχικά πιστεύω ότι αυτή η ημέρα πρέπει να μας χαροποιεί πάρα πολύ, ειδικά σήμερα μετά από τόσο προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει τα δύο χρόνια αυτά λόγω της κατάστασης. Το ότι έχουμε μια μέρα η οποία όλοι οι μουσικοί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων γενικά, γιατί η μουσική, όπως γνωρίζουμε όλοι, βοηθάει ψυχολογικά, γενικά βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους. Είναι μια μέρα η οποία πιστεύω ότι είναι, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς. Είναι μια μέρα μέσα από την οποία έτσι προκαλούνται όμορφα συναισθήματα, καθώς, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η περίοδος η οποία προηγήθηκε ήταν μια δύσκολη περίοδος με ιδιαιτερότητες. Συνεχίζουμε βέβαια να διανύουμε περίοδο πανδημίας. Ωστόσο, νομίζω ότι οι μουσικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν προγραμματιστεί αναμένεται κατά κάποιο τρόπο να μας γεμίσουν με όμορφα συναισθήματα. Αλλά και εσείς οι καλλιτέχνες περιμένατε πώς και πώς αυτές τις ημέρες. Ναι, φυσικά, γιατί έχει περάσει και ένα πολύ μεγάλο διάστημα που είχαμε κάποια αποχή από τη live σκηνή και το μόνο μέσο που είχαμε για να επικοινωνήσουμε τη μουσική μας ήταν μέσω του διαδικτύου. Κάτι το οποίο χάνει και την επαφή που υπάρχει με τον κόσμο, οπότε δεν είναι το ίδιο, όπως να λέω από κοντά. Γνωρίζω ότι συναναστρέφεστε με μικρά παιδιά, με μικρές ηλικίες και θέλω να μου πείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών σε μια μικρή ηλικία με τη μουσική. Πιστεύω ότι η μουσική βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Σύντομα ότι αρχικά τα παιδιά όταν ασχολούνται με τη μουσική φεύγει το μυαλό τους λίγο. Λίγο συναισθηματικά έχουν κάποια προβλήματα, βγαίνουν πάνω στη μουσική ανάλογα και το πώς θα ασχοληθούν με τη μουσική. Δηλαδή κάποια παιχνίδια που μπορείς να κάνεις τα βοηθάει στο να ξεσπάσουν, να το πω έτσι. Είτε είναι συναισθήματα πιο αρνητικά που όλοι έχουμε κάποιες φορές μέσα μας, ειδικά μετά την κατάσταση που περάσαμε, είτε είναι συναισθήματα χαράς. Μάλιστα, οπότε θεωρώ ότι η επαφή των παιδιών με τη μουσική, ειδικά σε μικρή ηλικία, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξωτερικεύουν λοιπόν όμορφα συναισθήματα. Ναι. Προσωπική στόχη, δική σας προσωπική στόχη για το επόμενο διάστημα μέσα από τη μουσική? Αρχικά, να ξεκινήσουμε τα live, είναι ο πρώτος στόχος, να κλείσουμε δουλειές, γιατί είναι τόσο δύσκολη περίοδος πλέον που δεν υπάρχει απόλυση δυνατότητα να κάνουμε εμφανίσεις. Εύχομαι όλοι οι μουσικοί να καταφέρουν να κάνουν εμφανίσεις και το καλοκαίρι και από χειμώνα σιγά σιγά. Ναι. Δεύτερος στόχος, θα έλεγα, επειδή τελειώνω σιγά σιγά και το πανεπιστήμιο, να πάρω το πτυχίο μου, να πει και αυτό από πάνω μας. Ναι. Αυτά πρέπει. Ανεβάζετε βιντεάκια, ωστόσο, αν μου επιτρέπετε έτσι τον όρο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία βέβαια η αλήθεια είναι πως τα σπάνε, γνωρίζουν πολύ μεγάλη απήχηση. Και προτείνω να κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Μας στείλατε έτσι όμορφα μηνύματα και μέσα από την επαφή σας με μικρά παιδιά, μηνύματα αισιοδοξίας. Και όσοι γονείς μας παρακολουθούν, καλό είναι τα παιδιά να αποκτήσουν μία επαφή. Από μικρές ηλικίες, από το δημοτικό δεν ξέρω, το ιδανικό για ένα παιδάκι να αποκτήσει επαφή με τη μουσική, επαφή με κάποιο όργανο μουσικό, ποια είναι η ηλικία? Γενικά με όργανο ασχολούνται κοντά στο δημοτικό, δηλαδή στο πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού. Και σε πιο μικρή ηλικία ασχολούνται με όργανα, πιο πολύ κρουστά, μαράκες, τέτοια οργανάκια, τα οποία τα κάνουν και στην μουσική που γίνεται στο νηπιαγωγείο και σωστά. Πιο πριν. Υπάρχουν κλίματα που γίνονται για παιδιά μικρής ηλικίας. Μάλιστα, λοιπόν, να με τα παιδιά. Αυτό είναι ο σκοπός των θυμάτων, να τους φέρουν πιο κοντά στους γονείς με τα παιδιά, να επικοινωνήσουν όταν δεν μπορούν ακόμα να επικοινωνήσουν τα ίδια τα παιδιά καλά. Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε με τραγούδι, να κλείσουμε με κάτι όμορφο. Δεν ξέρω, το αφήνω σε εσάς. Ωραία, θα σας παίξω ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει τη μουσική ο Νευτέρης ο Κλωστράκης. Ναι. Και τους ήχους ο Γιάννης ο Θεοδωράκης, αν θυμάμαι καλά. Εύχομαι να θυμάμαι καλά. Νομίζω θυμάμαι καλά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας λέτε καλό βράδυ και κλείνουμε με την υπέροχη φωνή σας. Να είστε καλά. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Απλά να προσθέσω ότι τραγουδάει στο κομμάτι εκεί η Βούλη Στρατάκη. Αυτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Μάλιστα. Κυρία Κοτσόνη, δεν ξέρω, υπέροχη φωνή. Αλήθεια είναι ότι παρά έτσι τα όποια προβλήματα λόγω σύνδεση Skype, νομίζω ότι εδώ οι συνεργάτες έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και λένε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και είναι χαρά και τιμή μας. Η φωνή είναι μαγευτική, είναι υπέροχη. Η αλήθεια είναι προτρέπω τους τηλεθεατές να μπουν, να πατήσουν Πολύμνια Κοτσόνη και να θαυμάσουν αυτή την υπέροχη φωνή και μέσα από το διαδίκτυο. Χαρά μας να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα και πριν κλείσουμε βέβαια τη σεζόν. Μα με μακάρι και θα υπάρξει και μια συνεργασία πολύ σύντομα με τον κύριο Νεφέρε Κλωστράκη, οπότε θα είμαστε σε επαφή. Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε ξανά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,